Από τα πραγματικά ιδιαίτερα θέματα αυτών των ημερών. Πάντως, να περάσουμε τώρα σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Μια νέα δράση φιλοξενεί πλέον ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, αφού η πρώτη running team στην πόλη είναι πλέον γεγονός. Ο Σύλλογος επιθυμεί να γίνει ο πρώτος και κυριότερος εκφραστής του δρομικού κινήματος που εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Η συμμετοχή για κάθε ενδιαφερόμενο δρομέα θα είναι φυσικά δωρεάν, αφού δεν υπάρχει κόστος εγγραφής ή μηνιαία συνδρομή. Οι προπονήσεις και οι δράσεις της ομάδας θα κατευθύνονται ωστόσο από βετεράνους αθλητές του στίβου. Δρομείς ανεξαρτήτου ηλικίας που αθλούνται καθημερινά σε πάρκα και δρόμους της Αλεξανδρούπολης θα μπορούν πλέον να τρέχουν πιο οργανωμένα και κάτω από την καθοδήγηση βετεράνων αθλητών του στίβου, χάρη στη Running Team του Εθνικού, η οποία συστάθηκε πριν λίγες ημέρες. Ο Εθνικός, ως ο παλαιότερος σύλλογος και ένας από τους παλαιότερους σύλλογους στη χώρα μας, αφού γραζόμενος τα μηνύματα των καιρών, δημιουργεί ένα νέο τμήμα, το Running Team. Τι είναι το Running Team? Παίρνουμε την πρωτοβουλία βετεράνοι δρομής μαζί με όλους τους συναδέλφους επιστήμονες φυσικής αγωγής που είναι στον Εθνικό, δημιουργώντας ένα τμήμα στο οποίο θα μπορεί να έρχεται ο κάθε ένας ελεύθερα αθλούμενος για να έχει μια φιλόξενη στέγη κάτω από την οποία μπορεί να βρει παρέα για να τρέξει, χώρους για να τρέξει, να μπορέσει να ενημερωθεί για το χόμπι το οποίο αγαπάει, ούτως ώστε να μπορεί να το κάνει πολύ καλύτερα, πολύ πιο σωστά και να το διασκεδάζει καλύτερα. Ο Εθνικός ευελπιστεί με αυτή την κίνηση να γίνει εκφραστής του δρομικού κινήματος που εξελίσσεται ραγδαία στη χώρα μας, αλλά και κοινωνός για την προώθηση και ανάδειξη του αθλητικού τουρισμού στον νομό Εύρου. Μία δραστηριότητα η οποία θέλουμε να πετύχουμε μαζί με τον Εθνικό, καθότι είμαστε και κομμάτι του Εθνικού και σε συνεργασία φυσικά και με το Δήμο και με άλλους φορείς, θα είναι να δημιουργήσουμε έναν μεγάλο αγώνα στην πόλη, δρομικό αγώνα φυσικά μιλάμε, έτσι, στα πλαίσια του καινοτόμου και του καινούριου προγράμματος που τρέχει γενικότερα σε όλο τον κόσμο και μιλάμε πλέον για τον αθλητικό τουρισμό. Οι δρομείς δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν τίποτα, ενώ κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μάθει περαιτέρω πληροφορίες για τη Running Team στο Facebook ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας του Συλλόγου στην Αλεξανδρούπολη. Δεν υπάρχει κανένα κόστος συμμετοχής, κανένα κόστος εγγραφής. Απλά, όπως είπαμε, προείπαμε, είναι μια φιλόξενη στέγη που δημιούργησε ο Εθνικός για όλους εμάς που μας ενδιαφέρει να και αγαπάμε το τρέξιμο. Και φυσικά όχι μόνο, και το περπάτημα και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες. Σε πρώτη φάση λειτουργούμε μια σελίδα στο Facebook, Running Team Εθνικός, όπου μπορούν να βρουν πληροφορίες και τα τηλέφωνά μας, όποιος θέλει να απευθυνθεί σε εμάς, για οτιδήποτε χρειάζεται. Στις 2 Σεπτεμβρίου ο Εθνικός ξεκινά και τις εγγραφές για τα τμήματα στίβου του, με στόχο μια ακόμη πιο επικοδομητική σεζόν με περισσότερες αθλητικές διακρίσεις. Τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα είναι η πρώτη μας προπόνηση. Ξεκινάει μια ακόμα χρονιά γεμάτη μεράκι από τους ανθρώπους του Συλλόγου. Προπονητές και διοίκηση έχουμε καταστρώσει ένα γεμάτο πρόγραμμα για όλη τη χρονιά με πολλές δράσεις, πρωτοβουλίες και κοινωνικού επίπεδου δράσεις. Σιγά σιγά θα ξετυλίσετε όσο περνάνε οι μέρες. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Μείνετε κοντά μας για να παρακολουθήσετε το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Επόμενη προγραμματισμένη σας ενημέρωση μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Μέχρι τότε από όλους εμάς εδώ, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.